ετής με εστί ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνης πείρας της βίους εν ειρήνην. Το βία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση, εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομε δόξα Συ, Κύριε δόξα Συ. Το καιρό εκείνο επορεύω το εικονίες του Ιησού κατέσου Ιεροστολήμ τη ερωτή του Πάσχα και ότε γένετο των 12 αναβάλλον αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έτσι εορτής. Και παρέχουσα η άματα της εμπίσης την λαμβάνω στην ευλογία σου άχαντε. Κυρίου δε ειθόμεν, Κύριε Λέησον. Ήταν άριστος ποδοσφαιριστής, αυτό το οποίο τον διέκρινε ήταν ο χαρακτήρας του, ο δύσκολος για τον εκάστοτε προπονητή. Το παραδείχθηκε και ο ίδιος κάποια στιγμή, αφού σταμάτησε το ποδόσφαιρο, πως αν άλλαζε κάποια πράγματα στην καριέρα του θα ήταν η συμπεριφορά του τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλέον ως προπονητής έρχεται να διδάξει ποδόσφαιρο σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα. Φυσικά ο λόγος για τον Πάμπη τον Πετρίδη, ο οποίος είναι δίπλα μου. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Καλώς σε βρήκα και πάλι, Τάσο. Πάμπη, πόσο δύσκολο είναι να πείσεις τους ποδοσφαιριστές που έχεις πλέον φέτος στην ομάδα να κάνουν αυτό το οποίο έκανες και εσύ ο ίδιος. Να μην κάνουν μάλλον αυτό το οποίο έκανες εσύ ο ίδιος. Ουσιαστικά να δείξουν μια πειθαρχία τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιατί όπως και να έχει, η πραγματικότητα είναι ότι δεν αρκεί το ταλέντο. Ναι, σαφώς και δεν αρκεί το ταλέντο. Έλα μου λίγο πιο κοντά για να μας παίρνει και εσύ. Σαφώς και δεν αρκεί το ταλέντο. Όπως προανέφερες καλά, είπες και τα ανέφερες πάλι, ότι εγώ ήμουν ένας πολύ δύσκολος χαρακτήρας ποδοσφαιρικά, το οποίο δεν ήθελα να μεταβιβάσω στους ποδοσφαιριστές μου. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να το πιστεύουν πρώτα οι ίδιοι τους και μετά ότι μπορώ εγώ να περάσω απέναντι σε αυτά τα παιδιά θα είναι το καλύτερο. Δηλαδή, πρωτίστως θέλουμε να διαμορφώσω καλούς χαρακτήρες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και μετά και έξω από αυτό, γιατί όπως και να το κάνουμε, μετράει και αυτό το θέμα. Τώρα, επειδή έχω ζήσει εδώ κατάσταση πριν 2 χρόνια, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι δόξα τω Θεώ έχω να κάνουμε πολύ καλά παιδιά που έχουν και κατανόηση και φιλότιμο και πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα κυλήσει άριστα, θα λέγα. Πόσο βαριά είναι τα πόδια και το μυαλό ενός προπονητή όταν η διοίκηση του ξεκαθαρίζει εξ αρχής ότι θέλει να πάρει το πρωτάθλημα? Επειδή αναφέρεσαι σε μένα, να σου πω ότι έχω μάθει να δουλεύω στα δύσκολα και δόξα τω Θεώ τα πόδια μου είναι ανάλαφρα, δεν έχω κανένα βάρος στα πόδια μου και ούτε πρόκειται να έχω. Είμαι ένας άνθρωπος γενικά που δεν έχει άγχος. Γενικά δεν έχω άγχος, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω και να το πω. Αυτό πηγάζει από μέσα μου, αυτό βγαίνει και θεωρώ ότι αυτό θα είναι και το μυστικό να μεταβιβάσω στους ποδοσφαιριστές. Δύσκολη η σεζόν φέτος και αναφέρομαι για το γεγονός ότι πολλές ομάδες έχουν εκδηλώσει ήδη από τώρα ότι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ξέρεις που αναφέρεσαι, να μην λέμε πάλι Αλεξάνδρεια, Τρίκαλα, Επισκοπή. Δύσκολη σεζόν είναι για την κάθε ομάδα. Είτε έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε θα θέλει να σωθεί. Εμείς έχουμε ένα παραπάνω δύσκολο έργο, γιατί ποιότητα υπάρχει, ταλέντο υπάρχει, εδώ και όχι μόνο για φέτος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και από την ίδρυση της ομάδος. Και αυτό καταστά στη διάρκεια του πρωταθλήματος σε βαθμό δυσκολία σε εμάς, γιατί όλοι θα προσπαθούν να ανταγωνιστούν το ταλέντο και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Τι φοβάσαι περισσότερο στη χρονιά στην οποία έρχεται και ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες? Όπως είπα και στην πρώτη συνέντευξη που δώσαμε, είναι ότι δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Φοβάμαι τα ίδια μου τα παιδιά. Τίποτα. Δηλαδή, από αυτούς θα εξαρτάται, πιστεύω εγώ, η αγωνιστική τους απόδοση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε κερδίσουν είτε δεν φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Το μόνο που φοβάμαι είναι την αγωνιστική τους, το αγωνιστικό τους παιχνίδι. Λίγο πολύ γνωστά, οι στόχοι τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ακούσει στη συνέντευξη τύπου και τον ΠΑΟΚ φέτος. Αυτό το οποίο δεν είναι γνωστό, εάν θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες στους ποδοσφαιριστές και στις μεταγραφές που έχουν ήδη γίνει. Περιμένουμε και άλλες μεταγραφές ή το ρόστερ έχει κλείσει? Όχι, το ρόστερ δεν έχει κλείσει. Περιμένω 2 απαντήσεις από 2 ποδοσφαιριστές, η οποία δεν θέλω να τρομάξω κανένα, λίμωνο. Προσωπικά εμένα θα είναι μεγαλύτερη χαρά να τους έχω και τους 2 ποδοσφαιριστές, γιατί και οι 2 είναι. Όχι ότι κάνω το κλικ παραπάνω, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή σεζόν και βέβαια να πετύχεις τους στόχους τους οποίους έχεις θέσει από το ξεκίνημα ερχόμενος εδώ στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας για 2η φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, από τη μεριά σου. Εύχομαι και εσείς να είστε δίπλα και αρρωγείς σε αυτό που κάνετε. Προσωπικά εσύ το κάνεις και πολύ καλά.
θα ήθελα να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ας αρχίσει αυτό το πρωτάθλημα και βάζω μπροστά τον εαυτό μου και πρώτο-πρώτο, μακριά από ακρότητες, μακριά από λογομαχίες, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε πλέον τίποτα με κανέναν. Και εύχομαι να γίνει ένα ανταγωνιστικό και καλό πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η οικογένεια Κίτσα είχε μία απουσία πέρσι από την ΕΠΣΗ Μαθίας. Στο πρωτάθλημα μπορεί να αγωνίστηκαν ο Ευγένης, ο Γκόγκιτς, ο Λευτέρης, ο Κώστας. Ωστόσο, απουσίαζε ο Παναγιώτης, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχω δίπλα μου και ο οποίος επανέρχεται φέτος και δεν επανέρχεται μόνο στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΗ Μαθίας, επανέρχεται στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, από όπου ξεκίνησε, από όπου διακρίθηκε, όπου πρωταγωνίστησε και αναμένει κάτι, φαντάζομαι, ακόμα μεγαλύτερο φέτος, Παναγιώτη. Πράγματι, Τάσο, είναι αλήθεια αυτό που λες. Επιστρέφω μετά από 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, όπου ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Η σημερινή μέρα για μένα είναι πολύ συγκινητική. Θέλω να ευχαριστήσω το ΔΣ του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας για την προσφορά και την τιμή που μου έχει κάνει στην ομάδα να επιστρέψω. Θέλουμε πολλή δουλειά. Πιστεύω, δεν θέλω να μιλήσω για πράγματα που δεν δουλέψουμε, που δεν θα δουλέψουμε στο γήπεδο. Mm-hmm. Απλά και μόνο θέλουμε δουλειά πολύ και αυτό θα τα πούμε στο γήπεδο, πιστεύω. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να επιστρέφεις και μάλιστα να αγωνίζεσαι με τα αδέρφια σου, τον Κώστα και τον Ευγένη. Πόσο μάλλον με τον Ευγένη, ο οποίος επιστρέφει και αυτός μετά από πολλά χρόνια. Για αυτό το πράγμα έχω επιστρέψει στην ομάδα. Θέλω να παίξω με τον... Έλα μου λίγο πιο μπροστά γιατί θα μας φύγεις από την κάμερα. Ναι. Θέλω να επιστρέψω, γι' αυτό έχω επιστρέψει σε αυτήν την ομάδα. Γιατί θέλω να παίξω με τον αδερφό μου. Πιστεύω ότι δεν έχω πολύ καιρό μαζί του. Γιατί μετά από 2-3 χρόνια μπορεί να σταματήσει κιόλας. Οπότε είναι ευκαιρία φέτος να πρωταγωνιστήσετε και να δείξετε πράγματα μέσα στον αγωνιστικό. Σίγουρα. Να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και ένα μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Εύχομαι υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, το φιλάθλο κόσμο. Αυτά έχω να αποτάσω και όποιος μπορέσει και κατακτήσει το πρωτάθλημα, πιστεύω θα μιλήσει μέσα στο γήπεδο. Φοβάσαι κάποια από τις άλλες ομάδες που θέλουν να προγνωστήσουν? Αλεξάνδρεια, Τρίκαλα, Επισκοπή. Όχι, το μόνο που φοβάμαι είναι ο εαυτός μου, να ξέρεις, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Γεια. Βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, εδώ στο γήπεδο Βρυσακίου, αυτό το απόγευμα της Δευτέρας 25 Ιουλίου. Μαζί μας ένας από τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος δοκιμάζεται ακόμα και είναι σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Ωστόσο, υπάρχει μια αισιοδοξία μεταξύ και των δύο πλευρών πως θα υπάρξει συμφωνία και ο Θοδωρής ο Σουγκάρης, ο οποίος είναι δίπλα μου, θα κλείσει για την επόμενη σεζόν εδώ στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Θοδωρή, υπάρχει καταρχήν επιθυμία να έρθει στον ΠΑΟΚ? Φυσικά και υπάρχει. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να έρθω σε αυτή την ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, που έχει υψηλούς στόχους όπως η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ο προπονητής με θέλει τόσο πολύ και πιστεύει σε μένα. Και θα κάνω τα πάντα για να το δικαιώσω. Σίγουρα η παρουσία του Μπάμπη του Πετρίδη παίζει σημαντικό ρόλο στον ερχομό σου εδώ. Συνεργαστήκατε παλιότερα με τον Μπάμπη, γνωρίζεστε, από την περιοχή του Μακροχωρίου είστε? Όχι, δεν υπήρξε συνεργασία παλιότερα με τον κύριο Πετρίδη. Ωστόσο, φαντάζομαι σε παρακολούθησε και στους αγώνες. Με παρακολούθησε σε μερικούς αγώνες και επιθυμούσε να με αποκτήσει. Ωραία, Θοδωρή, εγώ να ευχηθώ να υπάρξει όντως, να ευωδώσει αυτή η συνεργασία, η οποία ενδέχεται να ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, και να σε δούμε στα γήπεδα τα δικά μας εδώ την επόμενη σεζόν. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Μαζί μας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ΠΑΟΚ για την σεζόν 2016-2017. Αναφερόμαστε φυσικά στον Ευγένη τον Κίτσα. Ευγένη, επιστροφή στα πάτρια εδάφη, επιστροφή σε μια ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα σου, στην οποία διακρίθηκες και μπόρεσες. Ουσιαστικά ήταν η ομάδα που σου έδωσε το σκαλοπάτι παραπάνω για να κάνεις την καριέρα την οποία έκανες στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Πώς αισθάνεσαι καταρχήν που επιστρέφεις? Πολύ ωραία. Έρχομαι σε μια ομάδα γνώριμη για μένα. Από εδώ ξεκίνησα τα ποδοσφαιρικά μου μονοπάτια, από εδώ ανδρώθηκα, κοιτάσω, εύχομαι φέτος υγεία πάνω απ' όλα, να ξεκινήσει η σεζόν και να μην έχουμε δραματισμούς, να βγει χρονιά σωστά, και έχουν βάλει ένα στόχο η διοίκηση, να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που είναι λίγο δύσκολος, αλλά πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που υπάρχουν εδώ πέρα και το υλικό, και το έχει δείξει τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ, ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι το γήπεδο, ξεκινάει σήμερα προετοιμασία, δουλειά και μόνο δουλειά.
και θα βγουν όλα τα άλλα. Συγκινημένος ήταν ο αδερφός ο Παναγιώτης νωρίτερα, γιατί μου είπε ότι ένας από τους λόγους που ήρθε στον ΠΑΟΚ φέτος είναι η δική σου η παρουσία. Τι θέλω, λέει, να παίξουμε τον Ευγένη. Έχουμε να δείξουμε πράγματα στο γήπεδο. Δεν ξέρω, λέει, πόσα χρόνια θα παίζει ακόμα και θέλω πάρα πολύ να δείξουμε πράγματα μαζί με τον Ευγένη. Αισθάνεσαι την ίδια συγκίνηση που θα παίξει και με τον Παναγιώτη και με τον Κώστα μαζί? Αυτό το ακούω τώρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, και εγώ βέβαια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να παίζει με τα αδέλη σου μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή στην 11η και να. Και ένα παραπάνω ότι έπαιξα και με τον μπαμπά μου μέσα. Ο Παναγιώτης είναι μια καλή μονάδα, θα μας βοηθήσει. Από εκεί και πέρα δουλειά, μόνο δουλειά, Τάσο. Μόνο δουλειά και θα πιστεύω θα πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει ο πρόεδρος και η διοίκηση. Ένα μήνυμα και μια ευχή για τον κόσμο του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας σε το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει σε λίγο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας. Όλα τα χρόνια τους στηρίζουν την ομάδα και αυτό ζητάμε και φέτος που πάμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, υγεία σε όλες τις ομάδες και στη δικιά μου και καλή σεζόν να έχουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να υλοποιήσετε τους στόχους που έχετε θέσει. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο. Το ξέρετε φέτος ότι το πρωτάθλημα θα είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε τι μας περιμένει. Αυτό νομίζω θα μας κάνει και πιο δυνατούς, έτσι όταν έχεις έναν αντίπαλο δυνατό. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα είμαστε κι εμείς ακόμα πιο δυνατοί. Οι στόχοι λίγο πολύ έχετε καταλάβει ποιοι είναι. Απλά υπάρχουν και άλλοι στόχοι, να είμαστε όπως είπαμε μια οικογένεια, να είμαστε δεμένοι, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Από τον προπονητή και η διοίκηση και μεταξύ σας οι ποδοσφαιριστές. Δεν έχω άλλα πράγματα να σας πω. Ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε υγεία εντός και εκτός γηπέδων, να είστε δυνατοί και να είστε όλοι μια οικογένεια. Αυτά έχω να σας πω. Καλή επιτυχία και καλή χρονιά να έχουμε. Να είμαστε αγαπημένοι. Ολοκληρώνουμε τις συνεντεύξεις εδώ στο γήπεδο του Βρυσακίου, όπου ξεκίνησε η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας σήμερα, Δευτέρα 25 Ιουλίου. Μαζί μας ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρσι πρωταγωνίστησε στον Άραχο, φέτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ από όπου ξεκίνησε, όπου βρίσκει δύο αδέρφια, έναν μεγαλύτερο και έναν μικρότερο, τον Ευγένη και τον Παναγιώτη. Φυσικά μιλάμε για τον Κώστα τον Κίτσα, ο οποίος είναι μαζί μας και θα μας πει δύο κουβέντες για την φετινή σεζόν. Κώστα. Γεια σου, Τάσο. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Στόχοι της ομάδος μας είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει κάποιες πολύ καλές μεταγραφές. Έχουμε πάρει πιτσιρίκια από την παιδική ομάδα και θέλουμε να σε 1-2 χρόνια να πλαισιώσουν την ομάδα και να γίνουν βασικοί κι αυτοί. Και να είμαστε σοβαροί και αγαπημένοι. Αυτή είναι η στόχη μας. Τώρα, δύο ομάδες από την περιοχή, η Αλεξάνδρεια και τα Τρίκαλα, έχουν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία να πρωταγωνιστήσουν και να πάρουν το πρωτάθλημα. Έχεις περάσει και από τα Τρίκαλα και από την Αλεξάνδρεια, έχεις παίξει εκεί. Φέτος παίζει ο αδερφός ο Γκόκιτς στα Τρίκαλα. Πώς το βλέπεις, θα υπάρξει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό και όχι τόσο, πώς να το πω, με κόντρες τοπικές όπως συμβαίνει συνήθως σε ντέρμπι? Πιστεύω φέτος θα είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα. Και τα Τρίκαλα και η Αλεξάνδρεια έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Εγώ φοβάμαι τη δικιά μου ομάδα. Δεν φοβάμαι ούτε την Αλεξάνδρεια, ούτε τα Τρίκαλα, ούτε την Επισκοπή, καμία ομάδα. Εάν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, δεν μπορεί να μας κερδίσει καμία ομάδα. Γιατί ο δικός μας ο τρόπος παιχνιδιού είναι διαφορετικός από τις άλλες ομάδες. Έχουμε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού εμείς. Και όσο αφορά για τον Γκόγκιτς, θα θέλαμε να είναι και αυτό στη δικιά μας ομάδα, γιατί την αγαπάει πολύ τον ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας. Αλλά λόγω οικονομικού συμφέροντος έχει πάει στα Τρίκαλα. Από εκεί και πέρα του ευχόμαστε να κάνει μια πολύ καλή χρονιά και αυτός. Και καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Να κλείσουμε με μια ευχή για τον κόσμο του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, ο οποίος στηρίζει την ομάδα πολλά χρόνια τώρα. Θέλω να πω στο φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ Αλεξανδρείας ότι φέτος θα έρχεται στο γήπεδο, θα απολαμβάνει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, θα βλέπει πολλά γκολ και θα χαίρεται για αυτή την ομάδα, γιατί φέτος έχουμε πάρει φανταζή παίχτες και θα χάνετε το τόπι μέσα στο γήπεδο. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος υγεία
και ένα ανταγωνιστικό και καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να υλοποιήσει τους προσωπικούς και τους ομαδικούς σου στόχους. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Είναι η αρχή και το τέλος που πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής από εκεί. Αν δεν τις κάνετε σωστά, θα έχετε σοβαρό πρόβλημα. Αν τις κάνετε σωστά, 96,4% κατεγεγραμμένο δεν έχεις μυϊκό τραυματισμό. Όπως και να είναι το σώμα σας. Καλές διατάσεις.